Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Και πάλι βασιζόμαστε στις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε τι αισθάνεστε, πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό που είναι το κυριότερο ίσως από την κατάληξη του πορίσματος του πόλητου Πολυβίου. Το σύστημα αλώθηκε από τα οργανωμένα συμφέροντα. Γενικότερα, το σύστημα αισθανόμαστε ως πολίτες ό,τι νοσεί. Ότι έχουμε έντονη δυσφορία εμείς οι πολίτες για τη σύψη και την αποτυχία και την ανεπάρκεια του όλου συστήματος. Και ότι υπάρχει, με απλά λόγια, κομματοκρατία, ευνοκρατία και αδιαφάνεια. Έχουμε μαζέψει κάποια από τα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων, διαφόρων κυβερνήσεων, και έχουμε προσκαλέσει εδώ για να κουβεντιάσουμε μαζί με τις δικές σας απόψεις. Να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα, Χάρης Στασής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας, Ομάδα Εθελοντών Αφυπνισμένων Αγανακτισμένων Πολιτών. Την δόκτωρα Νίκη Κατσαούνη, Πολιτικές Επιστήμες και πρώην Μορφωτική Σύμβουλος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στο Λονδίνο και όχι μόνο. Τον Μαρίνο Κλεάνθους, που είναι δικηγόρος συνεργάτης της εκπομπής μας, και τον δόκτωρα Κώστα Ουλιάμου, που είναι καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας. Λοιπόν, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, περιμένουμε από σας τα δικά σας σχόλια, γιατί έχουμε να μιλήσουμε πραγματικά και θα βγάλουμε και κάποια από τα σκάνδαλα σε λίγο στον αέρα, κάποια από αυτά που έχουν συζητηθεί. Θα αρχίσω να παίρνω τις απόψεις σας, αρχίζοντας από εσένα, Χάρη Στασή. Λοιπόν, η απαξίωση βασικά του πολιτιακού μας συστήματος θα έλεγα ότι άρχιζε από τον καιρό της τουρκοκρατίας και εξελίχθηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Δυστυχώς, μετά το 1960 και με τα λίγα χρόνια ζωής της Κύπρου, εντοπίζουμε με την ίδρυση των κομμάτων ένα σαθρό πολιτιακό σύστημα, το οποίο βασιζόταν κυρίως σε πελατειακές σχέσεις, όπου αυξανόντουσαν καθημερινώς οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρατικοί. Όλοι το αρνούνται, Χάρη Στασή. Όλα τα κόμματα το αρνούνται. Θα το δούμε στη συνέχεια με κάποια αρκετά στοιχεία. Ακολούθως όμως, βλέπουμε ότι σε όλη αυτή την πορεία του 51 χρόνου ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρέθηκε επιτέλους ένας άντρας, ο κύριος Πόλης Πολυβίου, ο οποίος κατάφερε να πει τα πράγματα με το όνομά τους, μετά από ένα καταπληκτικό πόρισμα του Προέδρου, κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας και όσων ενέχοντας το έγκλημα του Μαρή, όπου ο κύριος Πολυβίου έχει εντοπίσει και στιγματίσει όλα εκείνα τα στοιχεία της διαφθοράς αυτού του πολιτιακού συστήματος. Αυτό εκείνο που με λυπεί είναι ότι σέβομαι όσο κανένας άλλος το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν δεν μπορούμε να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους που με τόση ανεπάρκεια, ανικανότητα και ελάχιστη, μπορώ να πω έως μηδενική ικανότητα αντίληψης των πραγμάτων, αρνούνται να αποδεχθούν ένα πόρισμα το οποίο οι ίδιοι ανθρώποι έχουν ορίσει αυτή την επιτροπή και παράλληλα δεσμευτεί δημόσια ότι θα αποδεχθούν αυτό το πόρισμα. Εντάξει. Ας μην το κάνουμε μονόλογο, είναι μια πρώτη θέση. Δεν μίλησες για όλα όμως τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το σύστημα, έχουν ταλανίσει τη δική μας κοινωνία, έχουν αλώσει το σύστημα. Αυτό είναι αλήθεια, όλα και αυτά. Και υπάρχει και αυτό το άλοθημα, αφού δεν τιμωρήθηκαν άλλοι, γιατί να τιμωρηθούν τώρα Αμερικοί. Δεν σημαίνει όμως ότι τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει και δεν έχουν τιμωρηθεί πρέπει να παραμείνουν στο σημείο να μην λογοδοτεί ένας εγκληματίας αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε εγκληματίας και οτιδήποτε. Αυτό πυροδοτεί μια συζήτηση. Ναι. Πάντως, να ακούσουμε την δόκτωρα Νίκη Κατσαούνη σύντομα, μόνο λίγο πιο σύντομα, η απόψη σας, παρακαλώ πολύ. Επειδή ο κύριος Στασής είπε κάμποσα πράγματα, δεν θα τα αναφέρω εγώ, γιατί τα είπε πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σε όλες τις νεόδμητες δημοκρατίες, δηλαδή χώρες που μπήκαν στο δημοκρατικό πολίτευμα, πάρουμε την Ελλάδα που είναι κοντά μας. Πολύ σύντομα βρίσκουμε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα πελατειακών σχέσεων. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Δηλαδή, μέχρι να οριμάσει η δημοκρατία, περνάνε τα συστήματα, οι δημοκρατίες, οι νεόδμητες, από τέτοια φαινόμενα. Το φαινόμενο λαϊκισμός, ρουσφέτη, διαφθορά, το κοίταξε πάρα πολύ καλά ο Κώστας Οσημίδης σε ένα βιβλιαράκι του πριν χρόνια και μας έκανε εντύπωση που ένας πολιτικός
Νομίζω ήταν καθηγητής τότε, αν έγινε ύστερα πολιτικός, τέλος πάντων, που έλεγε ακριβώς για το πελατειακό σύστημα και τον λαϊκισμό. Δηλαδή, πώς οι μάζες πηγαίνουν μαζί με έβηχα συνθήματα ή με πελατειακές σχέσεις. Δηλαδή, ελάτε εσύ να σας κάνουμε το γιο σας, να τον βολέψουμε το γιο σας. Η διαφθορά πηγαίνει κοντά. Να σας πω γιατί πηγαίνει κοντά. Από την ώρα που υπάρχει νεποτισμός, από την ώρα που υπάρχει ευνοιοκρατία, δηλαδή από την πελατεία μου θα την βολέψω και εσύ την πελατεία σου, σημαίνει ότι σίγουρα θα υπάρχει διαφθορά. Διότι πρέπει, όπως το είπα και χτες εδώ, όταν, και το είπε πολιτικός επιστήμονας αυτό, όταν λέει, δουλεύει λέει, η δημοκρατία, και νομίζω ότι το είπε ο Ρανσίαρ, δουλεύει η δημοκρατία μέχρι τη στιγμή λέει, που θα πάρει κάποιος ένα συμβόλαιο. Ναι, ναι. Από την ώρα λέει, που θα πάρει συμβόλαιο η κυβέρνηση, θα το δώσει στους δικούς της. Άρα να τη διαφθορά. Και να τα σκάνδαλα, θα τα, δούμε και τα οποία πρέπει να συνυφάσουμε, ναι, με το ότι το 1960 η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, με το πρώτο της το Σύνταγμα, δεν αποκτήσαμε πραγματικά την ελευθερία μας. Ωραία. Αυτό είναι βασικότατο. Ανωτελία. Επομένως, ναι, μπήκαμε σε μια δημοκρατία η οποία από τα σπάργανα νοσεί. Μάλιστα. Και βρίσκουμε τα ίδια συμπτώματα. Τα σκάνδαλα είναι ένα σύμπτωμα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να μην νοσεί. Βέβαια. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δράσουμε. Μαρίνο, έρχομαι κοντά σου. Είπαμε πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες. Και συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Εσύ δεν είσαι πολίτης. Ναι. Τα τηλέφωνά μας να ανοίξουν, να τους ακούσουμε τους τηλεθεατές, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, στις 15 Ιουλίου έγινε ένα πραξικόπημα. Mm-hmm. Λοιπόν, το 1974, mm-hmm, στις 11 Ιουλίου του 2011, έγινε ένα ατύχημα στο Μαρί. Mm-hmm. Και βλέπουμε ουχή και ολίγες φορές αγανακτισμένους. Mm-hmm. Εγώ λέγω ότι δεν είναι αγανακτισμένοι και είναι κουρτισμένοι. Mm-hmm. Και κουρτισμένοι από το συναγερμό. Δεν τους βλέπω τις 15 Ιουλίου μετά από τόσα χρόνια να πηγαίνουν έστω και μία φορά στο Ιντύμπο που επέσαν 6.619 αγνοούμενοι και καμιά φορά δεν είδαμε εμείς να ζητούσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο και στον άλλο τηλεθεατή, τηλεθεάτρια, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ελίτα. Ναι, σας ακούμε. Ναι, Ελίτα μου, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια γενικά για τους δημοσιογράφους που μας ενημερώνουν. Mm. Εγώ σας επήρα απλά να σας επισημάνω κάτι που άκουσα χτες πολύ γελίο. Mm-hmm. Άκουσα σε μια άλλη εκπομπή, είναι στο Μέγα συγκεκριμένα, παρακολουθώ και εσάς και το Μέγα, ότι κάποιος τηλεθεατής βγήκε να πει, τηλεθεατρία γενικά, ότι στέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, διότι εσείς ξέρετε ότι είστε το φορτίο, αλλά δεν κυνηγήκετε, δεν κάνετε τίποτε. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού, όταν παρακινούν τους οπαδούς τους ορισμένα κόμματα να παίρνουν τηλεφωνήματα για να υποστηρίξουν τον δικό τους, τουλάχιστον να συμβουλεύουν τι να πούν, να μην λέει γελία πράγματα. Από πώς του φταίνει οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται για να μας ενημερώνουν και τους συγχαίρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάντως εγώ θα πω ότι όλοι έχουμε το μερίδιο ευθύνης μας. Δηλαδή μπορεί να μην είναι στον ανώτατο αυτό βαθμό ευθύνης, αλλά είμαστε υπεύθυνοι ακόμα και για αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζαμε. Και αυτό να το κρατήσουμε λίγο στην άκρη για να το συζητήσουμε μετά. Να πάρουμε λίγο τα άλλα τηλεφωνήματα, παρακαλώ. Σας. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ στην Κύπρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή. Κάποιος επώνυμος καταδικάστηκε πέρσι, νομίζω, από το δικαστήριο, γιατί παράκουσε απόφαση του δικαστηρίου και πώλησε ένα σχήμα που ήταν στην ιδιοκτησία με κάποιον άλλο που έφερε ένσταση για την πώληση. Mm-hmm. Τον έβαλα στη φυλακή την Παρασκευή και την Δευτέρα τον έβγαλα έξω με απόφαση του Πρόεδρου Χριστόφια, γιατί ήταν, λέει, επιβόληψο πολίτη. Mm-hmm. Αν ήμουν εγώ ή εσείς ή οποιοδήποτε άλλο θα έβγαινε από τη φυλακή. Εγώ επίστευα ένας λαϊκός και αριστερός πρόεδρος που τον εβγάλαμε γιατί πιστεύαμε ότι θα έπαιρνε μια αλλαγή προς την κοινωνία
υποστήριξε έναν κεφαλαιοκράτη. Σας ευχαριστώ. Έτσι, τι να σκεφτώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια γραμμή και πάμε στον Μαρινό Κλάνθος. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Είμαι και εγώ μια πολύτεχνη μητέρα. Δυστυχώς βλέπω με τις καταστάσεις της κοινωνίας και το σύστημα που νοσεί, νοσούμε και εμείς ήδη δυστυχώς μαζί τους. Δεν υπάρχει υπηρεσία που να πάει και να εξυπηρετηθείς άμεσα, δεν υπάρχει ένα μέσο. Μιλούμε από χρηματολογία, από κοινωνική ασφαλίσεις. Το μόνο που δεν νοσεί δυστυχώς είναι η γραμμή του πολίτη. Και συγχαίρω τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Νοσεί δυστυχώς το σύστημα μας. Η κατάντια μας που έχουμε καταντήσει να είναι μίζερη δυστυχώς. Και από μια δική μου εμπειρία, έχω δύο παιδιά που σπουδάζουν στη Λευκοσία στη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μου κοστίζει 3.500 ευρώ το μήνα. Επήγαινε ο γιος μου, επάρκαρεν έξω από το σχολείο για να πάει στο σχολείο και δυστυχώς η αστυνομία πήγε και έγραψε όλα τα παιδιά που έχουν παρκάρει έξω από το σχολείο 85 ευρώ, σε παρακαλώ. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν με πόση δυσκολία εγώ στέλνω το παιδί μου εκεί για να σπουδάσει. Και πήγαινε χωρίς να μία προειδοποίηση, έστω να προειδοποιήσει τα παιδιά, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται. Αφού πήγαινε να σπουδάσουν, δεν εργάζονται, θα αντιβαρεστεί η οικογένειά τους. Άρα, αν υπακούμε στον νόμο κάποιοι, πρέπει να υπακούνε όλοι. Αυτό με οδηγεί το δικό σας, η δική σας εισήγηση. Κύριε Κλάνθος. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω κι εγώ, Ελίτα, από εκεί που άφησε τη σκέψη της η κυρία Κατσαούνη, που με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ, όπως και ο κύριος Στασής, με αυτά τα οποία ήδη έχουν πει. Και η κυρία Κατσαούνη μας θύμισε ίσως την ιστορία της διαφθοράς που μπορεί να υπάρχει στον τόπο μας. Είχα βρει ένα βιβλίο, κυρία Κατσαούνη, της προάλλες, που είχε γράψει μια Μέλανη Ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Πολύ γνωστή. Το 1890. Πολύ γνωστή. Με τίτλο Ελίτα, Ελληνικά ήθη και έθιμα στην Κύπρο. Μάλιστα. Όπου εκεί η συγγραφέας της έκανε τρομερή εντύπωση, ο θεσμός με το κουμπαριλίκι. Όπου έλεγε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμός για τους Κύπριους να βρουν ένα πολύ καλό κουμπάρο, προκειμένου ακριβώς να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και τις οποιασδήποτε οφειλές τους, αλλά και τη διαφθορά των τότε πολιτικών εκείνης της εποχής να διαλέγουν ποιους θα κάνουν κουμπάρους στα χωριά, πλούσιους ακριβώς χωρικούς, προκειμένου να υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Άρα αυτό το ίδιο πράγμα λες ότι συνεχίζεται. Από το 1890 που είχε καταγραφεί τότε, συνεχίζεται και σήμερα σε άλλη μορφή. Αυτή η εικόνα της ατιμωρησίας, της σύψης και της διαφοράς φαίνεται, Ελίτα, πως αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους εκάστοτε βουλευτές και τους υπουργούς και ίσως γιατί όχι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τους πολίτες. Και γι' αυτό εγώ έρχομαι και λέω ότι ακριβώς επειδή και οι πολίτες έχουν ευθύνη, ένα μικρό μερίδιο ευθύνης έχουν και οι πολίτες ή μεγάλο ανάλογα για όσα επιτρέπουν να συμβαίνουν, δεν πρέπει να τους κατηγορούμε σήμερα που διαμαρτύρονται κατά κακό σέχοντα και δεν πρέπει να τους λέμε ότι είναι κουρτισμένοι. Τώρα, θα σου πω κάτι άλλο, Λίτα, που μου έκανε εντύπωση έτσι, με μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση και εκπομπή. Διαβάζω, 19 Νοεμβρίου 2010. Την ύπαρξη παρακράτου, το οποίο ενθαρρύνεται από πολλούς, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και βουλευτές, παραδέχτηκε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Λουκάς Λουκά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αυτή την παραδοχή ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σε σχέση με τις ενέργειες της αστυνομίας για αντιμετώπιση του φαινομένου και πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον στοιχείο. Όταν κλήθηκε ο κύριος Υπουργός να δώσει ονόματα βουλευτών ή να ανακαλέσει, ο Υπουργός ανακάλεσε τη δήλωσή του γιατί, όπως είπε, οι πληροφορίες της αστυνομίας είναι τόσο εμπιστευτικές που δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. 19 Νοεμβρίου 2010. Το θέμα τότε έλαβε διαστάσεις και για μένα είναι ακόμα και σήμερα πολύ σημαντικό. Και δείχνει το μέγεθος της ύψης και της διαφθοράς που υπάρχει στον νόμο. Έχω και άλλα εδώ, θα τα πούμε στην πορεία. Τα λέει όλα. Ακούσουμε και τον Δόκτωρα Γουλία. Κοιτάξτε, έχετε θέσει ένα ζήτημα το οποίο είναι οξύ, θα έλεγα, και χρήζει ειδικών μελετών. Εκείνο που μπορώ να πω συνοπτικά είναι το εξής, ότι φοβάμαι ότι αν τελικά δείξουμε το πολιτικό σύστημα ως το μόνο υπεύθυνο για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δαιμονοποιούμε είτε πρόσωπα είτε συστήματα
και να μην μπορούμε στο τέλος να λύσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει ολιστικές διαστάσεις. Συνεπώς, εγώ αρνούμαι τη δαιμονοποίηση του πολιτικού συστήματος και των κεδί των πολιτικών προσώπων, επειδή θέλω να πάω λίγο πιο βαθιά, κοινωνιολογικά ομιλούντες, στο πρόβλημα, στο κύτταρο του προβλήματος. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο που αναφέρατε έχει τις ρίζες του σε έναν τύπο κοινωνίας, την οποία διακρίνει η κοινοτικότητα, όχι η κοινωνία. Επιτρέψτε μου να πω ότι αμέσως μετά την εισβολή και την κατοχή της χώρας μας από την Τουρκία, ραγδαία έχουμε ένα είδος βίαιου μετασχηματισμού της κυπριακής κοινότητας. Προσέξτε, όχι κοινωνίας. Μην ξεχνάτε, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, ότι στη βάση μας είμαστε αγρότες των πόλεων. Δηλαδή έχουμε μια μεταφορά αγροτικού πληθυσμού σε κάποια κέντρα τα οποία, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά αυτοβαφτίστηκαν αστικά κέντρα. Επανέρχομαι. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτός ο βίος μετασχηματισμός, ο οποίος σηματοδοτεί, δρομολογεί, οικοδομεί, εκολάπτει ένα είδος νόθας αστικοποίησης. Και με γιώτα και με εδώ η λέξη αστικοποίηση. Μας κάνετε τώρα μια διάγνωση. Θα σας κάνω μια διάγνωση, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε διαφορετικά. Η δική μου αυτή διάγνωση του βίου μετασχηματισμού θα έλεγα ότι στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πυλώνας ένας, υπάρχει διάχυτος κτητικός ατομικισμός σε αυτή την κοινωνία μας. Ωραία. Δεύτερον, υπάρχει ένα είδος επιδεικτικής κατανάλωσης. Και ένα τρίτο, έχουμε αναπτύξει αντανακλαστικά μικροαστικής κοινωνίας μικροαστών. Αυτά όλα τα συστήματα, αυτοί οι τρεις πυλώνες, αυξάνουν το είδος της αλλοτρίωσης, είτε κοινωνικής, είτε οικονομικής, είτε πολιτικής. Συνεπώς, αυτή η κοινωνία βγάζει συστήματα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτό που τελικά περιγράψατε εσείς στην αρχή ως σύψη. Οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν αυτής της νοσηρής εικόνας που αλώνει όλους μας, τους πολίτες, τα τρία. Και γιατί να μην υπερβαίνει αυτό και εμάς τους ίδιους? Γιατί εμείς οι ίδιοι, μην ξεχνάτε, μιλάμε για πελατειακό σύστημα. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, το είπαν και κάποιοι εδώ από τους συνομιλητές. Μα το πελατειακό σύστημα δεν μπορεί να το κάνει μόνο στο πολιτικό. Χρειάζεται και εμένα. Κάποιος όμως θα πρέπει να κάνει κάποια στιγμή μια υπέρβαση. Δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα. Δεν θα σας απαντήσω. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνα. Πάντως, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι εάν μιλάμε για φαινόμενα όπως τα περιγράψατε προηγουμένως, εάν μιλάμε για τέτοια φαινόμενα στα θεσμικά σκάνδαλα και στα προσωπικά σκάνδαλα. Αυτό που περιέγραψε η κυρία που κάνει την παρέμβαση είναι προσωπικό. Είναι κάποιος άνθρωπος, ενώ όχι πολιτικός, ο οποίος τελικά δημιούργησε ένα θέμα ή ένα πρόβλημα. Όταν μιλάμε για θεσμικά σκάνδαλα, όπως είναι το χρηματιστήριο, όπως είναι η S300 και άλλα ζητήματα που θα επανέλθουμε, είναι θεσμικά σκάνδαλα. Πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Θα επανέλθω, κύριε Γουλιάμου. Είναι η διαφορά που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ωραία. Θα επανέλθουμε, έχουμε 2 ώρες έτσι κι αλλιώς συζήτησης. Να μην εξαντλήσουμε μόνο τον χρόνο στην παθολογία του συστήματος. Αλλά σας ευχαριστώ που ξεκαθαρίσαμε λίγο τι σημαίνει νοσή αυτό το σύστημα. Τηλεφωνικές μας, παρακαλώ. Και να ετοιμάσουμε το πρώτο ρεπορτάζ που μιλάει για κάποια σκάνδαλα που φέρνουμε σήμερα ξανά στην επιφάνεια. Όχι τη σφιγμομέτρηση, όχι τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο, τα σκάνδαλα που θα αναφερθούμε σήμερα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Μαρία. Ναι, Μαρία. Πολύ ωραία η εκπομπή σας σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλή όλοι οι καλεσμένοι σας. Τους ευχαριστούμε που προσήλθαν για αυτήν την εκπομπή. Και ιδιαίτερα ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Γκατσαούνη που παλαιότερα μιλούσε με ειλικρίνεια, ανεξίτητα και μαχητικότητα. Και σας θαυμάζαμε, κυρία Γκατσαούνη.
Πραγματικά μας ελείψατε με τη μετάβαση στο εξωτερικό, αλλά χρειάζονται τέτοιες φωνές στον τόπο. Δεν είναι κομπλιμεντό, το λέμε διότι ζήσαμε την εποχή εκείνη. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα σκάνδαλο, χρησιμοποιώντας κάτι στίχους στην Κυπριακή, να μου επιτρέπετε, τους έγραψα πρόχειρα και ελπίζω ο κύριος Γουλιάμος να καταλάβει τις λέξεις, αλλά ζει πολλά χρόνια εδώ στην Κύπρο και θα κατανοήσει. Τα δόντια μου επώνυσα, μα ήταν που να κάμω, παρά να γίνω ξυδόντισσα εγκάλιον να πεθάνω. Άξιπα θυμήθηκα τι έκαμε ο Άκης. Μου ξη χωρίς έξοδα, έβαλε νεφυτεύματα και είπε να τε καλέ, ποιος να το καταλάβει. Όμως κάποιοι είπας είναι σκάνδαλο και χρήση τιμωρίας, μα υπόθεση έκλεισε γιατί αν είχα συντεκμήρια. Έτσι και εγώ σκέφτηκα το ίδιο να κάνω, να βάλω εμφυτεύματα και ο κόσμος να ρωτά πώς τα κατάφερες Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρία. Να πάρουμε για την άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ο Κώστας ο Παστελάς είμαι. Παρακαλώ. Σάπιο σύστημα που διακρίνεται από σύψη και διαφθορά και σκάνδαλα. Ζούμε εδώ και χρόνια γιατί ο λαός δεν έχει λόγο. Όπως καλή τη ώρα, ένας εκ των καλεσμένων σας σήμερα, τιμή σε εσά γι' αυτό, εκπροσωπεί κάτι άλλο εκτός από κόμματα. Ένας άλλος βασικός λόγος, γιατί βιώνουμε σαν λαός όλα αυτά που ονομάζουμε νοσηρό σύστημα, είναι γιατί δυστυχώς η τέταρτη εξουσία δεν λειτουργεί σαν υπηρεσία προς τον λαό, δίνοντας πρώτον λόγο στον λαό, αλλά και αυτοί εξυπηρετούν κυρίως την κομματοκρατία, την ηγετοκρατία, που την θεωρώ τη βασικότερη και γενεσιουργών αιτία για αυτό το νοσηρό σύστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Άλλη μία γραμμή, παρακαλώ. Ναι, χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης για να σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Λοιπόν, πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Όσοι θα μιλήσετε, να έχετε χαμηλωμένη την ένταση της τηλεόρασης και περιμένετε στο ακουστικό, αν έχετε την καλοσύνη. Η επόμενη γραμμή να την ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι. Δεν μας μιλάει... Ναι. Υπάρχει πρόβλημα, Ρίκο μου. Αν μπορεί η παραγωγή να προδιαθέτει αυτούς που θα μιλήσουν να χαμηλώνουν την ένταση της τηλεόρασής τους. Να έχουν κοντά το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε καρτές κάποιων σκανδαλών. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ένα λεπτουδάκι να κάνω μια παρέμβαση σε απάντηση του πρώτου τηλεθεατή και ένα σχόλιο στον κύριο Γουλιάμου. Αναφερόμενος ο πρώτος τηλεθεατής για το 1974. Απλά πρέπει να, επειδή αυτό το γλυφιτζούρι το βλέπουμε συνέχεια εκ μέρους κάποιας μερίδας οπαδών του σημερινού Προέδρου, πρέπει να γνωστοποιήσουμε ότι το 1974 δεν ήταν αμέλεια της κυβέρνησης η εισβολή. Τότε το ΑΚΕΛ ήταν ταυτισμένο μαζί με τον Πρόεδρο Μακάριο. Αλλά ήταν προβλήματα της Χούντας και των Αμερικανών. Αυτή τη στιγμή έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή ανθρωποκτονίας στο Μαρί. Και για πρώτη φορά ο πρώτος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας ενέχεται στην πολιτική ευθύνη και είναι και ύποπτος για ποινικές διώξεις. Το δεύτερο είναι ότι για θέματα Αναστασιάδη και ΟΚΑΒ, αυτά τα έχουμε επανελειμμένα, ο κόσμος είναι υπερκομματικός αυτή τη στιγμή. Και κάτι τελευταίο, όταν ο κύριος Γουλιάμος έχει πει για τους πολιτικούς, εγώ θα διαφωνήσω, δεν είναι όλοι πολιτικοί, το πρότυπο πάντα είναι η κεφαλή. Όταν αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αθετεί τους θεσμούς, πώς περιμένει από τον πολίτη, τον απλό πολίτη, να σέβεται αυτούς τους θεσμούς? Γίνεται ένας εξευτελισμός από τους θεσμούς. Όταν εδώ ο πρόεδρος είναι έτοιμος να παραιτηθεί, το λέει ο κύριος Άντρος Κυπριανού στις Κυριακή 24 Ιουλίου στην εφημερίδα Καθημερινή. Και αυτή τη στιγμή αναιρούν... Δεν το λέει έτσι όμως. Το λέει κανονικότατα. Όχι, αυτό διαβάζεται σε έναν τίτλο. Ο πρόεδρος είναι έτοιμος για παραίτηση. Είναι έτοιμος για παραίτηση. Ναι, αλλά η παραίτηση όταν... Ελληνικά νομίζω χειρίζεστε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και πρέπει να καταλάβετε αυτά που λέτε. Εκτός αυτού, ο πρόεδρος Χριστόφιας στις 15 Εβδόμου είπε «Υπάρχουν οι αρχές του κράτους, υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για να ερευνήσουν και να αποδώσουν ευθύνες και εκεί που υπάρχουν μέχρι, όπως είπα, το ανώτατο επίπεδο. Και το ανώτατο επίπεδο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αφού θέλουν κάποιοι
να το ακούσουν, να το ακούσουν. Θα αναλάβουν πλήρως και απόλυτα τις ευθύνες τους. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παράλληλα, στο διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό την 5η 14 Ιουλίου, έχει πει η απέτηση όλων είναι να εντοπιστούν και να αποδοθούν οι ευθύνες όποιους και αν αυτές βαρύνουν από το χαμηλότερο μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Οι ευθύνες, σας διαβεβαιώνω, θα αποδοθούν και να αναληφθούν. Όταν ο πρώτος πρόεδρος, ο πρώτος πολίτης Κυπριακής Δημοκρατίας αθετεί και καταστρατηγεί αυτούς τους θεσμούς, τι περιμένουμε να πούμε από τον πολίτη να σεβαστεί πλέον? Ωραία. Να ακούσουμε τον Δόκτωρα Γουλιάμου και μετά θα ακούσω και εσάς. Νομίζω ότι το θέμα της αθέτησης των θεσμών είναι βαρύ και δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Βασιζόμενο σε ένα πόρισμα. Το οποίο εσεί το βάλετε το πόρισμα. Εμείς ποιοι είμαστε? Η κυβέρνηση. Είστε ο σύμβουλος του Προέδρου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Νομίζω κάνετε ένα λάθος. Με βλέπετε να είμαι κυβέρνηση. Είστε σύμβουλος του Προέδρου. Σωστά. Από πού προκύπτει αυτό? Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλά έχουν πει κατά καιρούς για μένα. Να μας πείτε τότε την ιδιότητά σας με τον Προέδρο. Η ιδιότητά μου είναι εδώ. Αυτή με καλέσατε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε σχέση, εννοώ. Εγώ αυτή τη στιγμή. Σχέση έχω με πολλούς πολιτικούς. Μεταξύ αυτών έχω σε και με τον πρόεδρο. Σε θέματα επικοινωνίας, πράγμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι έχουμε ένα... Είναι ενδιαφέρον όμως, Χάρη, συγγνώμη που σας διακόπτω, να ακούμε όλες τις απόψεις. Όχι, εδώ αυτό... είναι καλεσμένοι όλες οι απόψεις. Το σέβομαι, είναι βασικό για είναι απλά, επειδή ο κ. Γουλιάμος ασχολείται με το θέμα της επικοινωνίας, είναι καλό να διευκρινιστεί. Ωραία. Διευκρινίζω και λέω... Ναι, δεν είναι κακό. Έχουμε κάποιο, πιστεύω, κάποιες ιδιότητες. Όχι, όχι, όχι. Ναι, Δόκτωρ Γουλιάμος. Αυτό που θέλω να πω εγώ, και δεν νομίζω ότι κληθήκαμε εδώ για να κάνουμε συζήτηση πάνω στο πόρισμα. Όχι πολιτική. Όχι, πάνω στο πόρισμα. Δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Όμως, δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το πόρισμα. Βεβαίως, το πόρισμα αυτό... είναι θεσμός, ναι, κύριε Γουλιάμου. Είναι ένας θεσμός το οποίο αυτή τη στιγμή παράβηκε, παρέβηκε η κυβέρνηση. Είναι και αυτό αυτή το τη στιγμή. Το πόρισμα, όπως κάθεται, ναι, άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Πολυβίου, προς τιμή του θα έλεγα, κάλεσε τους πολίτες, τα οργανωμένα σύνολα, να το κρίνουν άμα την παρουσία του. Συγγνώμη, μπορούμε να φύγουμε από τα διαδικαστικά και να μπούμε στα θέματα μας? Γιατί μπορούμε έτσι να λέμε ομιχλώδικα πράγματα για ώρες, αν θα πούμε για το πόρισμα, τι μας καίει. Θα απαντήσει ο Δ. Γουλιάμος, γιατί ήταν λίγο πιο προσωπική αναφορά. Βεβαίως, από μέρους του Χαϊσταφή. Και μετά θα πάμε στα δικά μας θέματα, στα σκάνδαλα και γενικότερα θα ακούσω και εγώ εσάς. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι τελικά το πόρισμα δεν μπορεί να είναι φάρος ή ο μόνος φάρος και οδηγός, πολύ δε περισσότερο όταν εκτρέπεται του ρόλου της, ή της εντολής που του έχει δοθεί. Ωραία. Η δική σας θέση είναι αυτή. Αυτή είναι η συγκεκριμένη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, όχι, έχω αυτό, το λέω και θα το λέω πάντοτε, η βάση της επιστήμης είναι το ορθώς απορρίν και είναι και η αμφισβήτηση, η αμφιβολία. Όλα μέσα. Από εκεί, όχι, έτσι. Όλα μέσα. Τι είπατε? Λέω, τα λέτε όλα μέσα. Και το ένα και λίγο το άλλο. Όχι, όταν εγώ είμαι σύμβουλος μιας κυβέρνησης ή ενός προέδρου. Ποιος σύμβουλος, και ποιος σας υπεραμείνομαι μιας πολιτικής πράξης, αυτό σημαίνει κριτική σκέψη? Όχι. Συγγνώμη. Επειδή μάθαμε άλλος πώς εμείς οι Έλληνες να σκεφτόμαστε τι είναι κριτική σκέψη. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την εξουσία. Δεν θα μπορούσε να κρίνει ο Δ. Γουλιάμος τον πρόεδρο? Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι συνήγορος, ναι, σαν να είσαι δικηγόρος αυτή την ώρα και να μιλάς σαν να είσαι ο επίσημος εκπρόσωπος της κυβερνητικής γραμμής. Ένας διανοούμενος, όλοι οι διανοούμενοι, η δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική. Άρα δεν θα είμαι συνήγορος, ιδίως της εξουσίας. Είναι το ευκολότερο πράγμα. Ναι, Νίκη Κατσαούνη, δεν μπορεί κανείς να συνηγορήσει υπέρ του Προέδρου, υπέρ της τάσης του Προέδρου, από όποιο σημείο και να βρίσκεται. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορείς, ναι, να είσαι συνήγορος μιας εξουσίας πάνω σε ένα νομικήστικο θέμα. Εδώ έχουμε έναν δικηγόρο. Αν θέλω εγώ τώρα να μιλήσω δικηγορικά εναντίον του Προέδρου, θα είναι λάθος. Mm-hmm. Αν θέλω να μιλήσω υπέρ του, δίκο, λογικά πάλι, πάλι είναι λάθος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Να πούμε τι σημασία έχει αυτό το πόρισμα. Σημασία του πορίσματος είναι ότι, όπως λέει και ο Πασχάλης ο Κιτρομιλίδης, που είναι πολιτικός ιστορικός, η ελευθερία στην πολιτική πράξη σημαίνει ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή, αυτή την ώρα έγινε ένα πράγμα που είναι το πόρισμα. Τι σημαίνει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα δημοκρατία? Τι σημαίνει? Σημαίνει να σεβόμαστε τους θεσμούς.
Έτσι πρέπει να μιλούμε. Γίνεται σεβασμό στο θεσμό, όχι. Γι' αυτό έχω πει. Δεν έχουν μιλήσει ο Κλεάνθου και ο. Απλά να ρωτήσω μία ερώτηση τον κύριο Γουλιάμο. Γι' αυτό ο πρόεδρος και η ηγεσία του ΑΚΕΛ έχουν αχρηστεύσει και απαξιώσει το θεσμό της Ερευνητικής Επιτροπής. Πώς θα δώσουν το παράδειγμα στον πολίτη? Αυτό θέλω να ξέρω. Αυτό από τη σκοπιά τη δικιά σας. Η απάντησή του θα πρημοδοτήσει και άλλες απορίες και θα ξεφύγουμε από το θέμα. Αλλά δεν είναι εκεί το απάνω θέμα. Απάνω στην απάντησή του απαντήσω. Όμως θέλω να βάλω τελεία και να προχωρήσω στους τηλεθεατές μου. Ναι, απαντήστε. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα είτε να αμφισβητεί είτε να συμφωνεί. Είτε είναι κάπου, είτε δεν είναι κάπου. Είτε ανήκει σε ένα χώρο, είτε δεν ανήκει σε ένα χώρο. Εξαρτάται, είναι κουμπάρος. Ένα λεπτό, δεν σας έχω διακόψει. Σας άκουσα προσεκτικά. Συνεπώς, εάν τελικά σε κάτι διαφωνείτε μαζί μου, έχετε χώρο και χρόνο να το πείτε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι αυτό το πόρισμα, κατά την εκτίμησή μου, ως πολίτης, βλέπω ότι είναι κενό, έχει παρουσιάζει πάρα πολλά τρωτά σημεία και ελλείμματα. Ένα βασικό έλλειμμα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το θέμα του ελλείμματος της διαδικαστικής δικαιοσύνης. Τι εννοώ με αυτό? Δεν κλήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν κλήθηκαν τμήματα και υπηρεσίες που έπρεπε να κληθούν, όταν μάλιστα ο κύριος Πολυβίου σε αυτή τη διαδικασία καταλογίζει και θεσμικές ευθύνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τέτοια ελλείμματα είναι πολύ δύσκολο να βγει ένα συμπέρασμα ότι είναι, όπως είπε ο κύριος Στασής προηγουμένως, ότι είναι ύποπτος για ποινικές διώξεις. Πρώτα απ' όλα, και εδώ είναι κι άλλο μια αντίφαση του πορίσματος ή μια εκτροπή, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, του πορίσματος, δεν δόθηκε εντολή στον κύριο Πολυβίου να κάνει κάτι τέτοιο για ποινικές υποθέσεις. Αυτές κάνει μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας. Συνεπώς, φτιάνει 200 σελίδες μέσα στο πόρισμα ο κύριος Πολυβίου για να μιλήσει για ποινικές. Από πού προκύπτει κάτι? Λοιπόν, αντιληπτό. Συνεπώς, ναι. Και εδώ ολοκληρώνω. Εγώ θα ήθελα αυτή την ειδική ευαισθησία που έχουν δείξει και επιδείξει φίλοι εδώ, να την είχαν και σε άλλα ζητήματα της κυπριακής κοινωνίας, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο παρελθόν. Και όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Εδώ να οφείλω να θέσω την εξής ερώτηση όμως, προσέξτε, γιατί την ευθύνη σε μια δημοκρατία δεν τη φέρουν μόνο τα συντεταγμένα όργανα μιας πολιτείας. Ναι. Δεν τα φέρνει μόνο μια κυβέρνηση ή ένας πρόεδρος ή ένα συγκεκριμένο κόμμα. Είναι τη φέρουν πάντες. Πολίτες, πολιτικοί, πάντες. Οι πολίτες φαίνονται για την ανθρωποκτονία του Μαρή. Φαίνεται λόγο τον αντιπολιτευτικό. Ο λόγος ο αντιπολιτευτικός είναι και αυτός προς κρίση. Μιλάμε για την πρώτη ανθρωποκτονία που έγινε στα ιστορικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά την τουρκική εισβολή. Ανθρωποκτονία έγινε και με την Ήλιος. Στην οποία ο κύριος Πολυβίου ήταν. Ο Ήλιος ήταν μια ιδιωτική εταιρεία, κύριε Γουλιάμο. Όχι, και ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν χαλασμένο. Δεν είχε έμεση ευθύνη για την αδειοδότηση αυτή τη εταιρεία. Άλλο η αδειοδότηση και άλλο το αεροπλάνο αν είχε πρόβλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μαρίνος Κλεάνθους. Ελίτα, οι πολίτες ζητούν απαντήσεις. Πράγματι, έγινε και με την Ήλιος. Βγήκαν τότε οι πολίτες στους δρόμους. Τι απάντηση έχουμε μέχρι σήμερα? Υπήρχε μια επιτροπή, έγινε κάποιες εργασίες. Υπάρχουν απαντήσεις μέχρι σήμερα? Είναι και αυτό είναι σκάνδαλο. Θεωρείται σκάνδαλο και σκανδαλώδες. Πληρώσαμε και τα δόνια του Άκη Παπασάβα. Έχουμε απάντηση. Πλήρωσε βέβαια ο Άκης Παπασάβας το ποσό. Ήταν νόμιμο. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ήταν νόμιμο. Αλλά θυμίζω πριν ένα χρόνο ακριβώς τι έλεγε και πάλι βουλευτής για το θέμα. Πέρασαν, διαβάζω, 8-11 του 10, πριν ένα χρόνο. Και έλεγε ο βουλευτής του Δυσσή. Πέρασαν 15 μέρες από την αποκάλυψη του θέματος της σκανδαλώδους ευνοϊκής μεταχείρισης που έτυχε ο φίλος του Προέδρου Άκης Παπασάβας και κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται με τις έρευνες που διατάχθηκαν. Και εγώ λέω, πέρασε ένας χρόνος, πράγματι. Μου, έχουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πω σε τηλεφωνήματα. Ναι, Λίτα, θα ολοκληρώσουμε το εξής. Ναι. Πράγματι, τώρα έχουμε ένα πόρισμα και κρίνεται το πόρισμα του κυρίου Πολυβίου. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά περίεργο το γεγονός αυτοί οι οποίοι διόρισαν με τους δικούς τους όρους έναν άνθρωπο, όπως να είναι 3-13, διόρισαν ένα. Σήμερα να έρχονται και να αμφισβητούν βασικά την ίδια τη διαδικασία. Εγώ θα σου πω και το εξής. Ταυτόχρονα να λένε ότι οι πολίτες που βγαίνουν στους δρόμους, που κανένα κόμμα Ελίτα δεν μπόρεσε στις βουλευτικές εκλογές της πρόσφατης ή τα τελευταία χρόνια να μαζέψει 20.000 κόσμο στο κέντρο της πόλης για οποιοδήποτε κομματικό σκοπό, έρχονται και λένε ότι είναι κουρτισμένοι, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος τηλεθεατής, ή έρχονται και λένε ότι θέλουν να βγάλουν τον Αναστασιάδη, τον οποιοδήποτε Αναστασιάδη πρόεδρο. Δεν το δέχομαι, Ελίτα, να υποτιμούμε την νοημοσύνη των ίδιων των πολιτών. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλώ. Εσείς. Ναι, γεια σας. Ναι, πράγματι, το σύστημα. Εγώ ήθελα να πω το εξής.
στην Κύπρο είναι φάτε να πάμε και ουσούτε να περάσουμε. Αυτό θα έπρεπε να ήταν και ο τίτλος της εκπομπής μας. Ο ανομάτητος πρόεδρος των Λίθων Παλέτων. Ναι. Έτσι, εγώ παρακαλώ, ας μου σχολιάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κρατάμε για να το σχολιάσουμε μετά, να ακούσουμε και τον άλλο τηλεθεατή, τηλεθεάτρια. Παρακαλώ. Εγώ μιλώ. Εσείς. Ναι, είμαι από τη Λάρνακα. Φυσικά και 20 χρόνια που ήρθα στη Λάρνακα και από την ώρα που ήρθα ακούω για τον κύριο Φανιέρο. Mm-hmm. Ποιος δίνει εντολή να ανοίγουν καζίνα κρυφά από τη στιγμή που η κυβέρνηση μας δεν θέλει να ανοίξουμε καζίνο με τον κύριο Σακόλα. Mm-hmm. Να κλείει τη Στοάν μέσα στην πρωτεύουσα, μέσα στην οδό Θερμού που πάει ο κόσμος και αγοράζει πράγματα στην αγορά. Να κλείει τη Στοάν, να δημιουργεί καζίνο. Να πάμε να περάσουμε μέσα από τη Στοάν και να υπάρχουν υπότικα του. Και να φοβούμαστε να περάσουμε, μήπως βάλουν βόμβα. Αν βάλουν οι φατρίες μια βόμβα εκεί, θα πάει ολόκληρο το τετράγωνο. Yes. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς και στην αστυνομία ποιος δίνει εντολή. Μια πιάνουν τα μηχανάκια τους και την επόμενη τα παίρνουν πάλι πίσω. Φοβούνται τόσο πολλά τον κύριο Φανιέρο. Είναι μια ερώτηση που μου σπάζει το μυαλό μου. Διότι ζούμε μέσα σε έναν κίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχω δύο απορίες. Ναι. Η μία αφορά δημοσιογράφους και η δεύτερη για τον χρόνο της έκρηξης. Την επομένη της έκρηξης σε εφημερίδες εμφανίστηκαν έγγραφα με την ένδειξη αναπόρριτων. Πώς και γιατί η διερευνητική δημοσιογραφία δεν ασχολήθηκε προηγουμένως με το θέμα. Ο κύριος Πολυβίου κάλεσε τους δημοσιογράφους να μάθει από πού βρήκαν αμέσως φωτογραφίες των διωγκωμένων προηματογυποδίων και των εγγράφων. Η δεύτερη απορία. Έχει, λέει, ανεφλεγεί η Πυρίτιδα. Ανεφλέγει. Γιατί διάλεξε την πιο χαμηλή την ώρα που στην ημέρα ήταν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες για να ανεφλέγει και όχι το κατά μεσήμερο. Είναι απορίες τις οποίες δεν έχω πάρει.